δεν θα μπορούσε παρά να μην έχω και πάλι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής για να συγχαρώ τόσο τους εκπαιδευτικούς και την ίδια προσωπικά, την κυρία δηλαδή Παρασκευή Μελισσή, αλλά και τις συναδέλφους και τους συναδέλφους που πήραν μέρος σε όλο αυτό το πρόγραμμα, αλλά και μαθητές της Τρίτης Γυμνασίου του Γυμνασίου Τεχνικού Λυκείου Γαβρίου Άνδρου. Κυρία Μελισσή, καλό μεσημέρι, θερμά συγχαρητήρια πραγματικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι μας έχετε φέρει φέτος έτσι πάρα πολύ καλή τύχη. Είχατε ευχηθεί να ξανασυναντηθούμε ραδιοφωνικά και είμαστε εδώ με ακόμα μεγαλύτερη διάκριση. Και να πω εδώ ότι με πήραν μεγάλα, έτσι, σε ενδέλεια εννοώ και σε ακροματικότητα άλλα ραδιόφωνα. Μου ζήτησαν το τηλέφωνό σας γιατί είδαν τη συνέντευξη που είχαμε κάνει και δώσατε και σε, στο πρώτο θέμα, νομίζω, στο ραδιόφωνο συνέντευξη. Στο ραδιόφωνο στο θέμα, ναι, προχθές η μέρα της, των αποτελεσμάτων, ήταν και Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος. Ακριβώς, ήταν και πιο ταιριαστό ακόμη. Ναι. Για πείτε μας λοιπόν, τι έχει γίνει με εσάς, τι ευαισθησία είναι αυτή. Έχει γίνει πολύ καλή δουλειά, σίγουρα το υλικό, το μαθητικό σε αυτό το σχολείο είναι εκπληκτικό, τα παιδιά θέλουν ένα καλό προπονητή και απογειώνονται. Έτσι, όπως αυτό το λέτε. Αυτό γίνεται. Ναι. Η ομάδα αυτή λοιπόν ξεκίνησε με το περιβαλλοντικό πρόγραμμα από το Νοέμβρη περίπου. Ναι. Αποφασίσαμε ότι θα ασχοληθούμε με το θέμα της ανακύκλωσης και της διαχείρισης των σκουπιδιών. Είναι ένα θέμα που στην Άνδρο έτσι απασχολεί τους περισσότερους πολίτες. Βέβαια. Απασχολεί και τα παιδιά και θέλησαν λοιπόν σαν νέοι δημοσιογράφοι που είναι σε αυτό το πρόγραμμα να το εξιχνιάσουν, να δουν ποια είναι η αλήθεια, ποιος είναι ο μύθος σε όλο αυτό το θέμα. Βγάλαμε τα συμπεράσματά μας, δώσαμε ερωτηματολόγια, κάναμε συνεντεύξεις, βγήκαμε στο πεδίο για έρευνα. Και μέσα σε όλο αυτό ήταν και στη δράση που κάναμε στο Ατένι, από όπου βγήκε και η φωτογραφία που κατάφερε να πάρει τις διακρίσεις. Μα είναι τόσο ευρηματική αλλά και τόσο δεικτική του θέματος. Πραγματικά. Με τα παιδιά να δημιουργούν το πλαίσιο του χταποδιού και τα πλοκάμια να είναι από διάφορα υλικά. Ναι. Ήταν μαζί μας και η καθηγήτρια των δικαστικών του σχολείου, η κυρία Σαμοήλη, και μαζί οι θαλάσσιοι βιολόγοι που το είχαν διοργανώσει. Ήταν δική τους ιδέα να φτιάξουμε αυτό το χταπόδι. Ενώσαμε τα διάφορα χρώματα στα κατάλληλα σημεία. Ήταν μαζί μας παιδάκια από ενός έτους μέχρι άτομα μεγάλης ηλικία, εθελοντές. Ήταν πολύ επιτυχημένη δράση και τα παιδιά της ΓΑΜΑ Γυμνασίου που συμμετείχαν το ευχαριστήθηκαν τόσο πολύ που έλεγαν γιατί δεν κάνουμε πιο συχνά καθαρισμό παραλίας. Δηλαδή, μάλιστα. Πέρασαν πάρα πολύ ωραία. Αυτή η φωτογραφία πραγματικά ξεπέρασε κάθε ευρηματικότητα. Όταν δεν την προσέξεις, νομίζεις όντως ότι βλέπεις ένα χταπόδι, είναι τόσο πετυχημένη. Ναι. Πραγματικά θέλω να σας δώσω συγχαρητήρια και βέβαια δεν ξέρω όσον αφορά και το άρθρο το οποίο αναφέρει ως τίτλο «Εσύ διαλέγεις», εννοούν «Εσύ διαλέγεις πώς θα συμπεριφερθείς στο περιβάλλον σου». Ακριβώς, το άρθρο λοιπόν έχει ακριβώς αυτό το περιεχόμενο. Εσύ διαλέγεις, θέλεις να βλέπεις τα σκουπίδια και να γυρίζεις την πλάτη σου και να τα προσπερνάς ή θέλεις να κάνεις μια κίνηση πρώτα, να το μαζέψεις, να μην πετάσεις ο ίδιος και έστω όταν κάποιοι σε καλούν να ανταποκριθείς σε μια δράση σχετική με το περιβάλλον, να συμμετάσχεις. Αυτό για αρχή. Mm-hmm. Δεν χρειάζεται να είσαι πρωτοπόρος, δηλαδή είπαμε. Ακριβώς. Άσε το για κάποιους άλλους αυτό. Απλά μπορεί να συμμετέχει και να συνεισφέρει με τον τρόπο σου. Έτσι. Και με το μικρό λιθαράκι και πολλά μικρά λιθαράκια κάτι θα κάνουμε. Αυτό είναι. Πείτε μας αν θέλετε για τις μαθήτριες που συμμετείχαν.
Έχω δίπλα μου δύο από τις μαθήτριες που ήταν στην ομάδα που πήρε την Να πω ότι το πρώτο βραβείο που αφορά τη φωτογραφία, σώσε το χταποδάκι, είναι η Βασιλική Λεμπέση, Ειρήνη Μαρίνη, Αθανάσιο Σπυρίδων Παναγιωτόπουλος, Στυλιανή Πετράκη και Μιχαέλα Ευτυχία Συρίγου, που μοιράζονται αυτό το πάρα πάρα πολύ σημαντικό πρώτο βραβείο. Το τρίτο βραβείο, όσον αφορά το άρθρο, εσύ διαλέγεις, είναι η Θεοδόρα Γιαχουντή, η Ανίσα Κιωράη, η Ουρανία Μπαρού, η Αγγελική Παπαχρίστου και η Ζανίνα Τουντασάκη. Πολύ ωραία. Εμείς λοιπόν θα μιλήσουμε... Λοιπόν, σήμερα εδώ έχουμε την Μιχαέλα και την Στέλλα. Μάλιστα. Έχουμε λοιπόν τη Στέλλα Πετράκη, έτσι, και τη Μιχαέλα Ευτυχία Συρίγου. Μάλιστα, παρακαλώ, να ακούσω. Λοιπόν, Στέλλα. Η Στέλλα, λοιπόν. Γεια σας. Καλό μεσημέρι, Στέλλα. Θερμά συγχαρητήρια σε σένα και σε όλη την ομάδα για αυτή την πάρα πολύ, πάρα πολύ διαφορετική και μια φωτογραφία που πραγματικά πιστεύω θα ευαισθητοποιήσει τον καθένα. Θέλω να μας πεις πώς το σκεφτήκατε αυτό το project. Βλέπουμε τα προβλήματα που υπάρχουν στο νησί μας. Οπότε επειδή μας πονάει λίγο, σκεφτήκαμε να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα. Εγώ εννοώ πώς σκεφτήκατε να ασχοληθείτε με την προστασία να σώσουμε το χταποδάκι. Γιατί αυτό, όπως καταλαβαίνουμε, παραπέμπει και στο θαλάσσιο περιβάλλον, έτσι. Γι' αυτό ακριβώς, επειδή είμαστε νησί και ζει κοντά μας, ήταν το πιο εύκολο ζώο που μας είπε. Ναι, για να το προστατεύσετε, έτσι, με τον τρόπο σας. Ναι. Όσον αφορά τον τρόπο που διαχειριστήκατε για να στήσετε αυτή τη φωτογραφία, πώς το κάνατε? Ήρθε μετά από συζήτηση αυτή η ιδέα? Έβαζε ο ένας μια ιδέα, συμπλήρωνε ο άλλος? Πώς γίνεται? Γιατί πραγματικά είναι πολύ ευρηματικό. Ήταν ιδέα των θαλάσσιων βιολόγων από το My Blue Ocean. Ναι. Που μας κάλεσαν να καθαρίσουμε κιόλας την παραλία. Ναι. Και μας πρότειναν να κάνουμε τα σκουπίδια, ένα έργο τέχνης, το οποίο θα ήταν το χταπόδι. Μάλιστα, μάλιστα. Πάρα πολύ ωραίο. Σας δυσκόλεψε στην πράξη όλο αυτό? Καθόλου. Ήμασταν ομάδα και το χρησιμοποιήκαμε κιόλας. Μάλιστα. Όσον αφορά τα υλικά που χρησιμοποιήσατε, βλέπω και δίχτυα έχετε βάλει στα πλοκάμια, έτσι δεν είναι? Και άλλα βέβαια, σκοινιά, παλαμάρια, διάφορα άλλα. Αυτά τα πήρατε ως ιδέα κοιτώντας γύρω σας το περιβάλλον? Ήταν ό,τι μας έσυμα από την παραλία, δηλαδή ό,τι είδατε πάνω στο ζώο ήταν σκουπίδια στην παραλία. Α, μάλιστα. Εκμεταλλευτήκατε λοιπόν και κάνατε ένα έργο τέχνης, θα έλεγα, να το πούμε έτσι, μια φωτογραφία, για να τραβηχτεί στη συνέχεια μια φωτογραφία, ό,τι μαζεύτηκε από την παραλία. Αξιοποιήσατε δηλαδή όλο αυτό το υλικό, μάλιστα. Ήτανε σκουπίδια ενός τόνου. Δεν άκουσα, συγγνώμη. Ήτανε σκουπίδια ενός τόνου. Ενός τόνου, μάλιστα. Θύμισε μας και πάλι την παραλία. Ήταν η παραλία του Ατενίου. Μάλιστα. Να μιλήσω λίγο και με τη Μιχαέλα. Ναι. Μιχαέλα, καλό μεσημέρι και σε σένα. Συγχαρητήρια και σε σένα, όπως και σε όλα τα παιδιά. Συμμετείχες και εσύ λοιπόν, και βεβαίως απέσπασες μαζί με τους συμμαθητές σου το πρώτο βραβείο. Η δική σου η ικανοποίηση, από πού πήγασε κυρίως μετά από την ολοκλήρωση αυτής της δράσης? Τι ήταν αυτό δηλαδή που σου άρεσε πιο πολύ από όλα όσα δημιουργήσατε? Σίγουρα ήταν η ικανοποίηση ότι καταφέραμε να πάρουμε ένα βραβείο. Ναι. Αλλά κυρίως το ότι δουλέψαμε σαν ομάδα και καταφέραμε να δημιουργήσουμε ένα τόσο ωραίο αποτέλεσμα. Επίσης θα θέλαμε για μεγαλύτερη ικανοποίηση να κινητοποιήσουμε περισσότερο τους κατοίκους της Άνδρου στο θέμα της ανακύκλωσης, και αυτό θα μας έδινε περισσότερη χαρά. Να ρωτήσω κάτι. Αυτό το έργο το οποίο δημιουργήσατε, το καλέσατε τους κατοίκους να το επισκεφθούν επί τόπου?
Όχι. Το μαζεύσαμε κατευθείαν ώστε να το πάμε σε κάδους. Δεν σε άκουσα, συγγνώμη. Τα σκουπίδια, ναι. Τα μαζέψαμε και τα πήγαμε κατευθείαν σε κάδους. Α, μάλιστα. Το διαλύσατε δηλαδή μόλις βγάλατε τη φωτογραφία. Ναι. Μάλιστα. Εγώ θα το έβλεπα να το αξιοποιήσετε και ως ένα έργο που θα μπορούσαν οι κάτοικοι πραγματικά να το δουν από κοντά και να θαυμάσουν αυτή την πρωτότυπη εργασία σας. Δεν ξέρω, θα το ήθελα πάρα πολύ να το δω από κοντά εγώ προσωπικά, πόσο μάλλον να το δουν οι κάτοικοι της Άνδρου. Νομίζω ότι από κοντά, ξέρεις, θα προβληματίζονταν περισσότερο για να βάλουν και αυτοί το δικό τους λιθαράκι. Γι' αυτό το φωτογραφίσαμε, γιατί δεν μπορούσαμε να το πείσουμε εκεί πέρα. Καλά, γιατί... εννοείται. Όπως και να έχει, πες μου, περιμένατε ότι θα αποσπούσατε το πρώτο βραβείο? Όχι, όταν μας είπαν ότι είμαστε στους 10 καλύτερους, ναι, του κόσμου, εκεί ήταν που τα χάσαμε και λέμε, εντάξει, δεν πιστεύουμε ότι θα καταχτούσαμε τιμητική διάκριση μετά το πρώτο βραβείο, mm-hmm, ούτε φυσικά στον εθνικό διαγωνισμό το πρώτο βραβείο, οπότε ήταν μεγάλη τιμή για μας. Ναι, και έκπληξη βέβαια από ό,τι μου λες, έτσι. Και βέβαια η χαρά διπλή και τριπλή, γιατί όταν δεν το περιμένεις, είναι ακόμα μεγαλύτερη χαρά που νιώθεις και ικανοποίηση ότι πράγματι αυτό μίλησε πραγματικά και στην Κριτική Επιτροπή, έτσι δεν είναι? Ναι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να σε ευχαριστήσω και σένα πάρα πολύ και εύχομαι στα επόμενα. Ευχαριστούμε. Τώρα βέβαια είστε τρίτη γυμνασίου, αλλά εύχομαι όλο αυτό να το μεταλαμπαδεύσετε και στο Λύκειο και να το συνεχίσετε. Θα προσπαθήσουμε. Ελπίζω να βρείτε και εκεί ευαισθητοποιημένους εκπαιδευτικούς για να σταθούν και πάλι στο πλάι σας, όπως είναι η εκπαιδευτική του Γυμνασίου Τεχνικού Λυκείου Γαβρίου Άνδρου. Σε ευχαριστώ πολύ, Μιχαέλα. Κυρία Μελισσή. Ωραία. Να κάνω μια μικρή διόρθωση. Παρακαλώ. Είναι ηλικιακές τάξεις, δεν είναι τεχνικό. Ναι, αλλά λυπάμαι πολύ, γιατί και ακόμη και στην πινακίδα που βλέπω το έχετε με αναγραμματισμό, έτσι. Λέει TAF Lambda, που σημαίνει τάξη λυκείου, έτσι γίνεται στα μικρά μέρη που δεν υπάρχει. Όχι, εγώ το ξέρω, ηλικιακές τάξεις, το ήξερα ανάποδα. Ναι, ηλικιακές τάξεις, τάξεις λυκείου. Εντάξει. Είναι το TAF Lambda. Η αλήθεια είναι ότι κι εγώ... Θα συνεχίσουμε σε αυτό το λύκειο, οπότε πιστεύουμε ότι ήδη... Τελείωσε το θέμα. Συνεχίζεται λοιπόν. Συνεχίζεται το θέμα στο Γαύριο. Το Γαύριο θα γίνει εστία προβληματισμού, δράσεων και πολιτισμού. Έτσι θα γίνει, θα το να δείτε. Να είναι η γάμα γυμνασίου η δική μας η μαγιά για ένα καλύτερο μέλλον στο νησί. Έτσι, ακριβώς. Γιατί κάποιοι από αυτούς τους μαθητές, μην ξεχνάτε, κυρία Μελισσή, το έχουμε δει αυτό να συμβαίνει, μπορεί αύριο να είναι δήμαρχοι στο νησί. Και τότε... Μακάρι. Και τότε θα πιστεύουμε πραγματικά ότι η αντιμετώπιση τους απέναντι στο περιβάλλον θα είναι εντελώς διαφορετική από αυτή που βλέπουμε σήμερα να συμβαίνει σε πάρα πολλούς δήμους, έτσι. Μακάρι, ναι. Η συνειδητοποίηση είναι το πιο σημαντικό. Ακριβώς. Αυτό, να αλλάξει η νοοτροπία. Ακριβώς. Για να κλείσουμε, κυρία Μέλισσή, πείτε μου κάτι τελευταίο. Πείτε μου τι είναι αυτό που πιστεύετε ότι δίνει πραγματικά όλα αυτά τα ερεθίσματα σε αυτά τα παιδιά για να διαπρέπουν σε μαθητικούς διαγωνισμούς στον ένα μετά τον άλλο. Γιατί είναι... τρεις διακρίσεις, αν βάλω τα δύο βραβεία τώρα, δεν είναι λίγες, έτσι, για το ίδιο σχολείο. Ναι. Είναι να δώσεις χώρο στους μαθητές για έμπνευση. Mm-hmm. Αυτό έχω καταλάβει. Να φύγεις λίγο από τα στενά όρια του σχολείου, να βγάλεις τους μαθητές από το κτίριο, να υπάρχει διάδραση με τους πολίτες. Υπάρχουν φοβερά αξιόλογα άτομα γύρω μας, που πρέπει να φέρουμε σε επαφή μαζί τους τους μαθητές μας. Το σχολείο δεν πρέπει να μείνει αυτό το στήρο περιβάλλον μόνο με τους καθαρά εκπαιδευτικούς της ειδικότητας. Πρέπει λοιπόν οι μαθητές να γίνουν αυτό, ενεργοί πολίτες, ενεργοί μαθητές από τα πρώτα τους χρόνια, γιατί θα συνεχίσουν. Θα έχουν πάρει λοιπόν αυτή τη σειρά και έτσι θα συνεχίσουν. Βέβαια. Θα νιώθουν ότι ανήκουν εκεί και θα νοιάζομαι για οτιδήποτε συμβαίνει. Ναι. Όλα αυτά είναι έτσι όπως τα λέτε και βέβαια εδώ θα πω για μια ακόμη φορά
ότι είμαι σίγουρη, είμαι βέβαιη, το έχω δει και εγώ στα μαθητικά μου χρόνια, πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος του εκπαιδευτικού για να αναδείξει όλη αυτή την ευαισθησία που έχουν τα παιδιά, τη φαντασία, αλλά και τις ιδέες, τις πολλές ιδέες που έχουν, για να τις κάνουν, να τις υλοποιήσουν μέσα από ένα πρόγραμμα, μία δράση, ένα διαγωνισμό. Και γι' αυτό απευθύνω και σε εσάς θερμά συγχαρητήρια, γιατί οι εποχές που διανύουμε είναι δύσκολες και πολλές φορές οι εκπαιδευτικοί, έχοντας και εκείνοι άνθρωποι, είναι πολλές φορές και τα δικά τους προβλήματα, μπορεί να μην έχουν έτσι το σθένος και τη διάθεση να επιδοθούν σε αυτό. Ειλικρινά, κυρία Μελισσή, θέλω να σας συγχαρώ διπλά και τριπλά και εύχομαι να δίνετε όλη αυτή τη λάμψη και το φως που φαίνεται ότι έχετε στους μαθητές σας πολλά πολλά χρόνια ακόμη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι και πάλι συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε.